Το οποίο πραγματικά ήταν να το κάνουμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έπιασε μια μπόρα, μια βροχή. Και δεν μπορούσαμε να συνδεθούμε με τα γαϊδουράκια μας. Γιατί, Ολγάκη μου, το γάλα γαϊδούρας, το οποίο συλλέγει εκεί ο φίλος μας, πού θα μας συστήσεις, είναι πολύ θρεπτικό, πολύ ακριβό. Και διάσημο ειδικά τα τελευταία χρόνια, παιδιά. Έτσι, και διάσημο, γίνονται καλλυντικά για την περιποίηση του δέρματος. Καλημέρα. Σε μπάνιο μέσα σε γάλα γαϊδάρας. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι εδώ με τον Γιάννη Στρατή. Και όπως βλέπετε, έχουμε ξεκινήσει το άρμεγμα. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα. Χαίρετε και η γαϊδουρίτσα μας χαιρετάει. Κοίτα, μην φάμε κανένα κλώτσο τώρα. Ναι. Τι γίνεται. Ναι. Είναι η τζέλα και η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο ζωηρούλικα τα γαϊδουράκια εδώ. Δηλαδή, μας έχουν κάνει έτσι ένα χαμό, αλλά εμείς αντέχουμε. Τις γαϊδουρίτσες, Γιάννη, καλημέρα. Τις αρμέγετε κάθε μέρα και τι απόδοση έχουν. Δηλαδή, πόσα λίτρα γάλα σας δίνει κάθε μία. Η κάθε μία τώρα είναι φθήνουσα περίοδος και δίνει περίπου στα 500 ml. Καθημερινά. Ναι, ναι, ναι. Τους αρέσει αυτή η διαδικασία. Να σας πω ότι από το συγκεκριμένο γάλα. Όχι, είναι ήρεμα τα ζώα, τρώνε εδώ βλέπετε. Πώς δεν χρησιμοποιείται με ηλεκτρική μηχανή. Με ηλεκτρική μηχανή δεν βγάζεις όλο το γάλα και επειδή η ποσότητα είναι περιορισμένη, χρειάζεται χέρι. Μάλιστα. Θέλω να σας πω ότι με το συγκεκριμένο γάλα κάνει παγωτό και κουλουράκια, τα οποία τα έχουμε έξω και θα πάρω τώρα το Γιάννη για να πάμε έξω να δείξουμε τα προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα. Πριν τα δείξουμε, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή η διαδικασία, πείτε μας λίγο πόσο κοστίζει ένα λίτρο γάλα από γάλα γαϊδούρας, γάλα εκτός γαϊδούρας. Είναι φτηνά. Δηλαδή, ένα λίτρο 20 ευρώ, δηλαδή, αυτό εννοούμε. 40-50 ευρώ εκεί. Όχι, αυτό είναι το πετάμε στο δρόμο. Α, αυτό λέει ότι το ζώο βγάζει περίπου 500 ml. Εγώ είμαι 12 ώρες εδώ. Για να προσπαθήσεις να αρμέξεις, πόσα γαϊδουράκια αρμέγεις, Γιάννη μου, την ημέρα, γαϊδουρίτσες. Αυτή τη στιγμή είναι 6. Είναι 6, μπράβο. Και πόση ώρα σου παίρνει να βγάλεις 500 ml γάλα από την κάθε γαϊδουρίτσα. Ε? Περίπου μισή ώρα. Θέλει υπομονή. Τι διαφορετικό έχει το γάλα γαϊδούρας από το γάλα αγελάδας, ας πούμε. Και το κάνει τόσο ξεχωριστό. Πάμε και προς πιο ακριβό και πιο ιδιαίτερο. Φοβάται όλα τα γαϊδούρια τον πέφτοντα. Η αλήθεια είναι ότι είναι έτσι λίγο πολύ φιλικά. Ναι. Τι το ξεχωριστό έχει το γάλα γαϊδούρας από το γάλα αγελάδος. Το γάλα γαϊδούρας έχει πολλά ίχνοστοιχεία. Ναι. Είναι κοντά στο μητρικό γάλα. Κάνει καλό στη χλωρίδα του εντέρου. Ναι. Κλείστε μου τα ακουστικό, παιδιά, ακούω και όλη τη σκηνοδοσία. Είναι και πιο ακριβό. Είπαμε 50 ευρώ. Ναι, παιδί. 50 ευρώ. Ακριβό είναι γιατί έχει πολλά ίχνο στοιχεία, σας είπα. Ναι, αλλά γιατί τότε αυτοί που έχουν τις αγελάδες και βγάζουν γάλα δεν παίρνουν γαϊδουράκια να βγάλουν γάλα να το πουλάνε ακριβότερα. Γιατί σου λέει είναι πιο περιορισμένη η παραγωγή τέτοιου γάλακτος. Δηλαδή, άμα σου βγάζει 500 ml με το ζόρι. Η μεγαλύτερη ποσότητα μπορώ να βγάλω είναι ένα λίτρο το ζόρι. Την ημέρα, ε. Ενώ στην αγελάδα. Μπράβο, ναι. Ενώ στην αγελάδα πόσα λίτρα. Στην αγελάδα 40. Καμία σχέση, βέβαια. Γιάννη, μας. Έχουμε αλλά έχουν βγει τόσες έρευνες οι οποίες λένε ότι το αγελαδινό γάλα έχει τόσες ορμόνες. Εντάξει, τώρα αυτά τα ξέρουμε καλό. Και δεν έχει νόημα τώρα να τα συζητήσουμε γιατί είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι και το πώς διατρέφεται και ένα ζώο, έτσι. Γιάννη, μας, για πες μας και για τα καλλυντικά από γάλα γαϊδούρας. Γιατί μιας και είμαστε γυναίκες, γιατί έχουμε παρουσιάσει και εδώ στην εκπομπή. Θυμάστε και τη Στέλλα Κονιτοπούλου που είχε κάνει κάτι αντίστοιχο στην Κύπρο με τον αδερφό του. Ναι. Γεωργιάδου και Κονιτοπούλου, συγγνώμη. Που είχε κάνει κάτι κρέμες, κάτι μάσκες. Να σου πω κάτι. Εγώ της άποψης είμαι ότι... Εγώ είμαι της άποψης ότι άμα το καταναλώσεις το προϊόν, το γαϊδουρίσιο γάλα, θα είσαι υγιής και θα έχεις και μια λαμπερή επιδερμίδα. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Ναι. Επειδή έχω τελειώσει κιόλας τεχνολόγος τροφίμων, δεν έχω μπλέξει ακόμη με τα καλλυντικά. Μάλιστα. Το παγωτό τι γεύση στο έχει. Στο μέλλον υπόσχομαι ότι κάτι θα βγάλουμε. Μπράβο, δεν σ' άκουσα. Το παγωτό για να το γλύψει λίγο. Το παγωτό. Τι γεύση το έχει. Το παγωτό είναι κακάο. Α. Το αγαπημένο μου. Απλά γίνεται τώρα είναι καινούργια γεύση το κακάο και η πρώτη γεύση που βγήκε πέρυσι είναι με βανίλια. Το έχουμε βάλει εδώ σε ειδικά ποτηράκια γιατί το μισό έχει καταναλωθεί εδώ από το συνεργείο μας. Έχω φάει πριν το μισό τέτοιο το φάγαμε. Για πες μας πώς είναι η γεύση. Είναι πρωτοποριακό, δεν υπάρχει πουθενά στην ελληνική αγορά. Είναι μονοπρόβιο γάλα, στην ουσία τα δύο πιο δυνατά γάλατα γιατί το ένα συμπληρώνει το άλλο. Έχει στέβια αντί για ζάχαρη.
Και έχουμε στη βανίλια βιολογική μαύρη σταφίδα. Μπράβο. Πολύ και ωραία. Το κακάο είναι κακάο, στέβια, προβλήματα. Γιάννη, στη γεύση, εσύ που είσαι έμπειρος, αν μου βάλεις μια μπάλα κλασική, ναι, μπάλα σοκολάτας και μια τέτοια μπάλα κακάο, θα καταλάβω, ναι, τη διαφορά. Τι διαφορά έχει δηλαδή στον ουρανίσκο, ναι, μου. Είναι πολύ φρέσκο, είναι πολύ λαχταριστό, είναι πολύ... Νιώθεις τη γεύση του γάλατος. Δοκίμασε λίγο, ρε Ολγάκη. Άστε καλέ, αφού δεν θέλει κι εσύ. Καλέ, έχω φάει το μισό που τέτοιο σα έχω. Φάει και ένα στον άλλο. Φαγωθεί. Ξαναφάω. Γιάννη. Φάει, Ολγάκη, λέμε. Φάει να πάρει καλά. Γιάννη, η γεύση του γάλακτο γαϊδούρα σε σχέση με το κλασικό γάλα γελάδα κατσίκα. Πιο γλυκιά, ε. Κοιτάξτε, σαν πρότυπο έχουμε το αγελαδινό πάντα. Ναι. Γιατί ο περισσότερο κόσμο καταναλώνει αγελαδινό. Από το αγελαδινό είναι πιο. Από το αγελαδινό είναι πιο αραιό. Σε υφή, γιατί η μεγαλύτερη στα λιπαρά η ένδειξη ήταν 2%. Ναι. Από εκεί και πέρα, σαν γεύση, είναι πιο γλυκό, γιατί έχει λυσοζύμη, που η λυσοζύμη είναι ένζυμο το οποίο θωρακίζει το νοσοποιητικό σύστημα. Ναι. Άρα σαν μοιάζει σαν γάλα γελαδινό που να έχει λίγο ζάχαρη. Για να... Μοιάζει με το μητρικό γάλα. Και πόσες δεν έχω πει μητρικό γάλα και όταν ήπια, πού να το θυμάμαι, βρε Γιάννη μου. Δεν θυμάστε. Εσύ λέει, θυμάστε τη γεύση του μητρικού γάλα και θα με τρελάνεις. Η γεύση του είναι έντονη. Η γεύση του είναι έντονη όπως είναι, ας πούμε, στο κατσικίσιο γάλα, που έχει μια πιο έντονη γεύση. Όχι, είναι πιο γλυκιά. Είναι πιο γλυκιά. Αλλά το καταλαβαίνεις πολύ περισσότερο από ένα απλό γάλα. Ναι, αλλά το κατσικίσιο είναι πικάντικο. Εμένα είναι γλυκό, αντίθετα. Όντως. Και πόσες μέρες ζωής έχει το γάλα γαϊδούρας. Λοιπόν, φέρε μου ένα γάλα γαϊδούρας να θυμηθώ πώς ήταν το γάλα της μαμάς μου. Λίγει σε 3 μέρες όπως το αγελαδινό το γάλα. Την ίδια διάρκεια ζωής. Όχι, είναι 5 μέρες διάρκεια ζωής. Το κατεψυγμένο μπορούμε να το αφήσουμε στην κατάψη έως 2 χρόνια. Α. Από εκεί και πέρα, όταν αποψυχθεί, και αυτό 5 μέρες. Μάλιστα. Είμαι πολύ περίεργη να δοκιμάσω. Στην ουσία είναι ένα φυσικό φάρμακο που το βάζουμε στην κατάψυκτη και όποτε είμαστε άρρωστοι το καταναλώνουμε. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ολγάκη. Γι' αυτό η Κλεοπάτρα έκανε. Εγώ θέλω να δοκιμάσω. Γι' αυτό η Κλεοπάτρα έκανε. Περιμένουμε. Βάλε το χέρι στην τσέπη, θα φέρω. Θα φέρουμε και τα κουλουράκια.